πολιτική επικαιρότητα. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Πέλα Τηλεόρασης έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε τον Δημοτικό Σύμβουλο Βέρειας επικεφαλής συνδυασμού, τον κύριο Γιάννη Παπαγιάννη, γνωστό δικηγόρο. Κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αρκετά και σημαντικά είναι τα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε στη σημερινή συνέντευξη. Μας κάνετε τη τιμή να βρίσκεστε εδώ, στο στούντιο της Πέλα Τηλεόρασης. Να ξεκινήσουμε με τα τοπικά του Δήμου Βέρειας. Είστε ένας δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος και ως επικεφαλής συνδυασμού παρακολουθείτε από κοντά τα δρόμενα. Αρκετά είναι τα θέματα τα οποία έχει η Δημοτική Αρχή, υπό την έννοια ότι πλέον έχει περάσει και ένας αρκετά σημαντικός χρόνος. Περίπου η μισή θητεία συμπληρώνεται εντός λίγων ημερών και είναι και ένα κομβικό σημείο, γιατί και με βάση το Καλλικράτη γίνονται και οι διαδικασίες εκλογής εκ νέου Οικονομικής Επιτροπής, Ποιότητας Ζωής, Προεδρίων, λίγων οι θητείες στους αντιδημάρχους και όλα αυτά. Εσείς τώρα, πώς αντιλαμβάνεστε αυτή την διοίκηση μέσα από αυτό το χρονικό διάστημα? Κοιτάξτε, περίμενα, ειλικρινά σας μιλάω, μέσα από την καρδιά μου να δω έργο αυτά τα 2,5 περίπου χρόνια της σημερινής διοίκησης, της σημερινής Δημοτικής Αρχής του Δήμου Βέρειας. Περιμέναμε, ακόμα και εμείς που είμαστε αντιπολίτευση και κάνουμε μαχητικά τη δουλειά μας και ασκούμε κριτική στην δημοτική εξουσία, μέσα μας περιμέναμε έργο, περιμέναμε συγκεκριμένες δράσεις, συγκεκριμένα χειροπιαστά αποτελέσματα. Δυστυχώς, και αυτό το βλέπουμε όλοι οι πολίτες του Δήμου Βέρειας, και όλοι όσοι επισκέπτεστε τη Βέρεια, δεν υπάρχει απολύτως κανένα συγκεκριμένο έργο. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν υπάρχει και κανένα σχεδιασμένο έργο. Δεν υπάρχει δηλαδή σχεδιασμός για το αύριο. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη με τα δικά μου μέτρα και σταθμά. Βεβαίως υπάρχουν και αρκετά ζητήματα για την Βέρεια, αρκετές προκλήσεις. Κάναμε μια κουβέντα και πριν έρθετε εδώ στο στούντιο και εκεί υπάρχει ένα θέμα με την γέφυρα που. Υπάρχει έτσι μια χορηγία. Κοιτάξτε, το θέμα κατάλαβα, λέτε για τη γέφυρα Κούσκιου προφανώς. Ακριβώς. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πρωτοτυπία πανελλήνιας εμβέλειας πλέον και όπως ξέρετε συζητιέται αυτό το πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα. Δύο ευγενέστατοι συμπολίτες μας, οι οποίοι πλέον δεν βρίσκονται στη ζωή, οι αδελφοί Κούσκιου, αποφάσισαν να κάνουν μια μεγάλη δωρεά της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Αποφασίστηκε από τις προηγούμενες διοικήσεις να γίνει μια γέφυρα. Έχουν περάσει περίπου, ξέρετε κύριε Δημητριάδη, 7 χρόνια, ίσως και λίγο περισσότερο. Η γέφυρα δεν δημιουργήθηκε ακόμα. Η υπόθεση, από ό,τι πληροφορήθηκα, μάλιστα έχει πάρει και την δικαστική οδό. Και το αποτέλεσμα είναι ανύπαρκτο. Και αναρωτιέμαι, είναι δυνατόν να αυτό πώς γίνεται, να υπάρχουν τα χρήματα. Τα χρήματα να έχουν δοθεί για συγκεκριμένο σκοπό. Εγώ θα σας παρακαλούσα να καλέσετε τον κύριο Βοριαζίδη, τον σημερινό δήμαρχο Βέρειας, να σας εξηγήσει με ειλικρίνεια και ευθέως πώς δεν κατάφερε αυτά τα 2 εκατομμύρια να μετατραπούν σε ένα χειροπιαστό έργο. Και ξέρετε, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μου έκανε εντύπωση και το οποίο το έθεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο τις προηγούμενες ημέρες. Πληροφορηθήκαμε ότι ένας από τους δύο ευεργέτες, αυτός που πέθανε τελευταίος, με εξώδικη πρόσκλησή του καλούσε τον Δήμαρχο να αντικαταστήσει τον πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής της Δωρεάς. Αυτό το μέγιστη σημασία πολιτική θέμα δεν το έφερε ο κ. Βοριαζίδης στο Δημοτικό Συμβούλιο ουδέποτε. Το μάθαμε ουσιαστικά με παρασκηνιακό τρόπο. Και όταν το θέσαμε, ξέρετε τι μας είπε, ότι ναι, μεν δεν απάντησε, λέει, στο εξώδικο, παρά το εξώδικο από ό,τι τονίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ζητούσε εγγράφως να απαντήσει ο κ. Βοριαζίδης. Δεν προτίμησε λοιπόν να απαντήσει εγγράφως όπως θα όφιλε και όπως ζητούσε και ο μεγάλος ευεργέτης κ. Κούσιος, αλλά μας είπε δημοσίως ότι τον κάλεσε, λέει, και προφορικά συνεννοήθηκαν και όλα καλά. Δηλαδή, ενώ γραπτός ζητούσε να φύγει ο πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής από την θέση στην οποία βρισκόταν, προφορικά, λέει, συνεννοήθηκαν. Και ξέρετε όμως μετά το θάνατο του τι έγινε. Όχι απλώς αυτός ο άνθρωπος που ζητούσε, ο κύριος Κούσλος, ο μεγάλος ευεργέτης της Βέρειας, να αντικατασταθεί, όχι απλώς δεν αντικαταστάθηκε, αλλά μάλιστα επελέγει και τοποθετήθηκε στη θέση του γραμματέα του Δήμου πριν από λίγες ημέρες, πριν λίγες εβδομάδες. Φαίνεται δηλαδή ότι δεν υπάρχει αυτό που εγώ προσωπικά αντιλαμβάνω σαν σεβασμός προς τον συμπολίτη, αλλά και προς τον άνθρωπο που έχει συγκεκριμένες και ρητές επιθυμίες και που είναι και ευεργέτης του Δήμου, δεν φαίνεται αυτός ο σεβασμός να τη χάνει της δέουσας αναγνώρισης που θα έπρεπε να τη χάνει. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα θέματα που απασχολούν τον αστικό ιστό της Βέρειας, αλλά και, και τις τοπικές κοινότητες και τις δημοτικές ενότητες, που έχει να κάνει βασικά με την καθαριότητα. Νομίζω ότι η καθαριότητα είναι ένας μεγάλος και βασικός πυλώνας της καθημερινότητας των πολιτών και είναι και ο καθρέφτης κάθε δημοτικής αρχής για να καταλάβει κάποιος εάν τα πάει καλά στα ζητήματα διαχείρισης ή όχι. Είστε ευχαριστημένος από την καθαριότητα στη Βέρεια? Τόσο η ταπεινότητά μου όσο και οι συμπολίτες μου
Πολλές φορές έχουμε καταγγείλει δημοσίως την απραξία που υπάρχει στο ζήτημα της καθαριότητας, όπως και της περισυλλογής γενικότερα και αξιοποίηση κατά τη δική μας προσέγγιση των σκουπιδιών. Στην ανεπτυγμένη Ευρώπη, αγαπητέ μου, όπως γνωρίζετε πολύ καλά και το έχετε ακούσει και από άλλους ανθρώπους που ασχολούνται με τοπική αυτοδιοίκηση, τα σκουπίδια μπορούν να αποτελέσουν πηγή πλούτου, πηγή ελάφρυνσης των δημοτικών τελών, πηγή δημιουργίας θέσεων εργασίας και πηγή πολιτισμού και δημιουργίας. Ο Δήμος Βέρειας, η σημερινή διοίκηση, έχει επιλέξει να μεταφέρονται τα σκουπίδια του Δήμου Βέρειας σε έναν όμορο Δήμο στο Δήμο Κοζάνης, το οποίο συνεπάγεται μεγάλη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας, αλλά παράλληλα υπάρχει και δυστοκία στην ορθή περισυλλογή των σκουπιδιών, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, όπου προφανώς ο προγραμματισμός δεν είναι οδαίων, τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Δηλαδή, έρχονται επισκέπτες και σε σημεία που υπάρχει τουριστικό ενδιαφέρον στην περιοχή μας και βλέπουν τους κάτους να είναι γεμάτοι και η κατάσταση να είναι τραγική. Δεν θέλω να περιγράφω έτσι τα αλγινά και τα μελανά σημεία της καθημερινότητας του Δήμου Βέρειας, αλλά με τα λύπης μου στεναχωριέμαι και κυρίως σαν πολίτης το μεταφέρω. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα. Πρέπει ουσιαστικά να έχουμε πρακτικά αποτελέσματα. Δεν πρέπει να μένουμε μόνο στα λόγια. Η σημερινή δημοτική διοίκηση, κύριε Δημητριάδη, μένει μόνο στα λόγια. Από λόγια έχουν χορτάσει οι συμπολίτες μας και με αγανάκτηση πλέον περιμένουν πότε θα τελειώσει η θητεία αυτής της διοίκησης. Πότε θα ησυχάσουμε πραγματικά από αυτούς τους ανθρώπους που μάλιστα ο επικεφαλής, όπως πολύ καλά γνωρίζει, και συζητιέται κατά κόρον, θεωρείται ο φορέας ενός πολιτικού δακτυλιδιού που έλαβε την προηγούμενη δήμαρχο. Χωρίς δημοκρατικές διαδικασίες, χωρίς καμία άλλη ας πούμε, διαφανή δημοκρατική προϋπόθεση όπως γινόταν στα παλαιότερα χρόνια. Βεβαίως υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες για τον σημερινό δήμαρχο Βέρειας ότι παραβρέθηκε σε μία εκδήλωση που είχε γίνει πριν από μερικούς μήνες με κεντρικό μιλητή τον Αρτέμι Σόρα. Ισχύει κάτι τέτοιο? Η αλήθεια είναι ότι όταν το πληροφορήθηκα, εξεπλάγηκα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Μετά είδα και τις φωτογραφίες στα διάφορα site, blog και εφημερίδες. Άρα υπάρχει φωτογραφία. Ναι, ήταν μαζί με έναν αντιδήμαρχο φίλο του στην πρώτη σειρά. Από ό,τι πληροφορήθηκα, μάλιστα έλαβαν χώρα και οι τελετές αυτές οι κλασικές, οι οποίες απέχουν και πολύ της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης, την οποία εμείς πιστεύουμε. Δεν ξέρω τώρα με ποια προτροπή ο κ. Βοριαζίδης βρέθηκε εκεί πέρα. Μήπως πίστηκε ή παραπλανήθηκε ότι θα μπορούσε από εκεί να βρει μια πηγή εισοδημάτων για το Δήμο. Μήπως με κάποιον άλλο τρόπο βρέθηκε εκεί πέρα, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Θεωρώ όμως σαν πολιτική κίνηση, γιατί ο κύριος Σόρας δεν είναι ένας ιδιώτης, έχει δημιουργήσει ένα φορέα ο οποίος έχει, όπως ξέρουμε, και πολιτικές βλέψεις. Παραβρέθηκε λοιπόν ο κύριος Βοριαζίδης σε ένα φορέα που έχει πολιτικές βλέψεις, που απέχει παρασάγκας των αρχών και αξιών της ορθόδοξης χριστιανικής μας πίστης, αλλά κυρίως έχει εμπλακεί τον τελευταίο καιρό με ζητήματα τεράστια που άπτονται και ποινικών και λοιπόν ευθυνών. Το χειρότερο όμως είναι ότι από ότι έμπρακτα αποδεικνύεται, ο κύριος Σόρας με όσα έχει υποσχεθεί μέχρι τώρα δεν έχει κάνει τίποτα. Οπότε πώς γίνεται ένας εν ενεργεία δήμαρχος ενός μεγάλου Δήμου όπως είναι ο Δήμος Βέρειας να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να παρευρίσκεται σε τέτοιες πολιτικού περιεχομένου πρωτοβουλίες οι οποίες είναι απαράδεκτες και αυτή τη στιγμή έχουν καταδικαστεί από τη μεγαλύτερη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Βεβαίως, οφείλουμε να πούμε ότι η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει αρκετούς συνδυασμούς, ιδιαίτερα και στην αντιπολίτευση. Εκπροσωπούνται έτσι διάφορες τάσεις, απόψεις, θέσεις, ακόμα και ιδεολογικά σχήματα, τα οποία είτε είναι φύλλα προσχήματα προς την κυβέρνηση, είτε προς την κεντροδεξιά κλπ. Εσείς έχετε σκεφτεί το πολιτικό μέλλον του συνδυασμού σας και το δικό σας σε αυτοδιοικητικό επίπεδο? Δηλαδή, έχετε κάνει και κάποιες επαφές, έχετε σχέδιο να κάνετε κάτι άλλο, θα είστε υποψήφιος δήμαρχος το 2019? Με τη βοήθεια του Θεού θα ήθελα να είμαι υποψήφιος δήμαρχος. Είμαι, θα έλεγα, χωρίς να θέλω να υπερβάλλω, σε μια διαδικασία προετοιμασίας μεθοδικής και δυναμικής για τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Μας ενδιαφέρει όμως γενικότερα αυτό που λέγεται δημόσιος βίος, κύριε Δημητριάδη. Θεωρώ ότι όλοι οι πολίτες, όλοι οι Έλληνες, πρέπει να ασχοληθούμε ενεργά με αυτό που λέγεται δημόσιος βίος. Και τούτο διότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Πρέπει όλοι οι Έλληνες, ιδίως όσοι πραγματικά νιώθουμε την ανάγκη να προσφέρουμε και να συμμετέχουμε ενεργά, πρέπει να μπούμε στον αγώνα και πρέπει με ειλικρίνεια να μιλήσουμε στους πολίτες. Να προτείνουμε και να δώσουμε λύσεις. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, συσσωρεύονται και όπως δυστυχώς όλοι αντιλαμβανόμαστε, τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Ποιος θα λύσει τα προβλήματα, κύριε Δημητριάδη? Εμείς οι ίδιοι θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Εμείς οι Έλληνες πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με αυτό που λέγεται δημόσιος βίος, με τα κοινά πράγματα και να προσπαθήσουμε να αντιστρέψουμε αυτή την άσχημη κατάσταση. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, συνομιλώ με πολιτικούς χώρους. Όπως γνωρίζετε, ο συνδυασμός μας Δικαίωμα για Νέα Βέρεια είναι ένας ανεξάρτητος, υπερκομματικός και αδέσμευτος
οργανισμός που ασχολείται με τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μας έχουμε τις προσωπικές μας απόψεις. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την ιδιαίτερη πατρίδα μας να ξεφύγει από αυτό το βούρκο και να πάει μπροστά, να αλλάξουμε τα δεδομένα, να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε νέα Βέρεια, να πάμε όλοι μαζί στο καλύτερο, όλοι να πάμε μπροστά, να φύγουμε από τα τετριμένα. Παράλληλα όμως η πολιτική συγκυρία σε κεντρικό επίπεδο μας ενδιαφέρει και η ταπεινή μου και προσωπική μου διαπίστωση είναι τα πράγματα από τη σημερινή κυβέρνηση δυστυχώς δεν πήραν τον δρόμο που όλοι θα θέλαμε και έχουμε βρεθεί σε μια χειρότερη θέση από αυτή που είμαστε. Είναι και το επόμενο ερώτημά μου για την γενικότερη πολιτική κατάσταση. Νομίζω ότι και εκεί υπάρχουν αρκετά ζητήματα. Εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάτε με την τοπική κοινωνία και λόγω της εργασίας σας ως δικηγόρου, δηλαδή κάνετε τις επαφές και βλέπετε τον ανθρώπινο πόνο, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος, ιδιαίτερα στα χρόνια του μνημονίου. Θα ήθελα λοιπόν και την άποψή σας για την συγκυβέρνηση ΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Τον Ιανουάριο του 2015 η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας πίστεψε και ήλπισε ότι τα πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο. Δυστυχώς γρήγορα, μέσα σε 6 μήνες, οδηγηθήκαμε σε αντίθετα συμπεράσματα. Όταν μπήκε η διαδικασία του δημοψηφίσματος και των κεφαλαιακών ελέγχων, τα πράγματα άλλαξαν ιδιαίτερα για την ελεύθερη οικονομία. Από τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2015 πρακτικά μέχρι σήμερα, η κατάσταση τίνει να γίνει ανεξέλεγκτη. Είναι σαν να βυθιζόμαστε, σαν να μπαίνουμε σε μια κατάσταση η οποία θα μας οδηγήσει σε πολύ μεγάλα προβλήματα. Αναρωτιέμαι γιατί δεν το αντιλαμβάνονται αυτό οι κυβερνώντες. Αναρωτιέμαι επίσης πότε θα ληφθούν μέτρα τέτοια που θα μας φέρουν χειροπιαστά αποτελέσματα. Και επειδή δεν βλέπω να λαμβάνονται από τη σημερινή κυβέρνηση τέτοια μέτρα, θεωρώ, κύριε Δημητριάδη, ότι θα ήταν καλό για τον τόπο να μπούμε σε μια διαδικασία πολιτική η οποία θα μας οδηγήσει σε αλλαγή της σημερινής κυβέρνησης. Και τούτο, διότι όλα αυτά για τα οποία ελπίσαμε αποδείχθηκε ότι ήταν φρούδες ελπίδες, αν μου επιτρέπετε. Υπάρχει περίπτωση. Και γιατί, ναι. Γιατί πρέπει να στηριχτούμε, κύριε Δημητριάδη, σε σοβαρά και ειλικρινή επιχειρήματα. Χρειάζεται σοβαρός πολιτικός λόγος από εδώ και πέρα. Μόνο με επιχειρήματα και σοβαρότητα θα πάει μπροστά αυτός ο τόπος. Με υποσχέσεις ψεύτικες, με παραμύθια και με τακτικές οι οποίες παραπλανούν τον ελληνικό λαό, δεν υπάρχει καμία ελπίδα για την Ελλάδα. Πρέπει με σοβαρότητα, όπως κάνουν οι Ευρωπαίοι μέχρι πρότινος πραγματικά συνέτεροι μας, γιατί πλέον έχουμε προβλήματα με την συνεργασία μας στην Ευρώπη, θα έπρεπε να δούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι πέτυχαν, πώς αυτοί οι άνθρωποι ευημερούν, πώς δημιουργούν θέσεις εργασίας, πώς έχουν αξιοπρέπεια εθνική, πώς είναι σε μια κατάσταση συνεχώς να πηγαίνουν το καλό στο καλύτερο, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς παρόμοια πράγματα. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στα μεγαλύτερα ψέματα, στα μεγαλύτερα παραμύθια, να ψηφίζουμε αυτόν ο οποίος μας τάζει πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Πρέπει να βοηθηθούμε πάλι στο λαϊκισμό και στον κομματισμό. Θα σας ενδιαφέρει να ασχοληθείτε με την κεντρική πολιτική σκηνή. Όπως σας είπα και πριν, το να ασχοληθούμε όλοι οι Έλληνες, όχι μόνο εγώ, όλοι μας πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό που λέγεται δημόσιος πολιτικός βίος για το καλό της πατρίδας μας. Και ο καθένας από εκεί που η κοινωνία θα θεωρήσει ότι είναι χρήσιμος, από εκεί να προσφέρει. Μιλώντας πάντοτε με ειλικρίνεια, αυτά που ξέραμε πρέπει να τα ξεχάσουμε, αν θέλουμε να πάμε μπροστά. Αν συνεχίσουμε να πορευόμαστε με τις ίδιες νοοτροπίες, δυστυχώς μας περιμένουν ακόμα χειρότερα πράγματα. Αναφορικά με τα εθνικά ζητήματα, τα οποία το τελευταίο καιρό βρίσκονται υψηλά στην ατζέντα της ενημέρωσης και λόγω των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, αλλά και. Ας πούμε, πρόσφατα υπήρχε και μια δήλωση του βουλευτή των Εξαρτήτων Ελλήνων, του κ. Κατσίκη, που μίλησε για προσάρτηση εδαφών από την γείτονο χώρα των Σκοπίων στην Ελλάδα. Η δική σας άποψη ποια είναι σε αυτά τα ζητήματα? Εγώ θα ήθελα να σας θυμίσω δηλώσεις παλιότερων μεγάλων πολιτικών προσωπικότητων, οι οποίοι λέγανε ότι οι Έλληνες, η Ελλάδα μας, δεν διεκδικεί αλλά και δεν ανέχεται να παραχωρήσει την παραμικρή πιθανή γη. Νομίζω σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο πρέπει να κινηθεί και η σημερινή κεντρική πολιτική ηγεσία. Το πρόβλημα όμως που έχουμε είναι συγκεκριμένο. Καταρχήν είναι η μεγάλη γειτονική μας χώρα η οποία μας δημιουργεί συνεχώς προβλήματα και εκμεταλλεύεται την πολιτική και γενικότερη στρατιωτική συγκυρία προς εσωτερικό της όφελος αλλά πάντοτε σε βάρος της Ελλάδας. Πρέπει λοιπόν να δούμε προσεκτικά. Γιατί η πατρίδα μας βάλεται πανταχώθεν, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι χτυπάνε σήμερα την Ελλάδα και να πάρουμε σοβαρά μέτρα. Σοβαρά μέτρα δεν είναι μόνο τα στρατιωτικά μέτρα, είναι και τα πολιτικά μέτρα, αλλά και τα οικονομικά μέτρα. Να είστε σίγουρος, αγαπητέ μου, ότι αν η οικονομία μας πήγαινε καλά, όλα τα άλλα πράγματα θα λυνόταν πιο εύκολα, αν είχαμε μια ισχυρή οικονομία. Πρέπει λοιπόν σφαιρικά να δουν οι πολιτικές ηγεσίες τα θέματα, να βοηθήσουν στο να πάρει ξανά προς ελληνική οικονομία, να κερδιθούν χρήματα, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να ανακουφιστεί η κοινωνία μας, να απαλλαγούμε από τα βάρη που μας αυτή τη στιγμή μας καταδυναστεύουν
είτε λέγονται τράπεζες, είτε λέγονται ασφαλιστικές εισφορές ή κατέβε κτλ. Να δοθούν στους πολίτες ευκαιρίες και με νομικούς τρόπους να αναπνεύσουν και όλα τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Αλλά αυτά πρέπει να παρθούν με πολιτικές αποφάσεις από την κεντρική εξουσία. Δηλαδή, όπως ξέρετε καλά, δεν είναι θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης αυτά. Είναι θέματα της κεντρικής πολιτικής εξουσίας. Πάνω σε αυτό όμως πρέπει να δουλέψουμε μεθοδικά όλοι, να δούμε όλοι πού μπορούμε να προσφέρουμε, ούτως ώστε να αντιστραφεί αυτό το άσχημο κλίμα. Και αυτό πιστεύω ότι θα το πετύχουμε οι Έλληνες σε πολλά προβλήματα στο παρελθόν. Καταφέραμε να συνονιστούμε και να τα ξεπεράσουμε. Και τώρα θα καταφέρουμε να τα ξεπεράσουμε, αλλά πρέπει να πάψουμε να εμπιστευόμαστε αυτούς που λένε μεγάλα παραμύθια. Αυτούς που λένε ψέματα. Με το λαϊκισμό και με τα ψέματα δεν μπορεί να πορευτεί η κοινωνία άλλο. Πρέπει με σοβαρά επιχειρήματα, με πολιτικό σχεδιασμό, με μεθοδολογία ευρωπαϊκού επίπεδου ή και αμερικανικού επίπεδου, αν θέλετε, δηλαδή με υψηλού οργανωτικού μοτίβου πολιτική συμπεριφορά, να καταφέρουμε να ξεφύγουμε από αυτό που βρισκόμαστε σήμερα, από αυτόν τον πολιτικό βάλτο που μας έχει οδηγήσει και συνεχίζει να μας οδηγεί από το κακό στο χειρότερο και στα εθνικά θέματα και στα υπόλοιπα θέματα. Η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνει ούτε Βενεζουέλα ούτε Σύρια, αγαπητέ μου. Κύριε Παπαγιάννη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτά τα σημαντικά που αναλύσατε. Νομίζω ότι αναλύσαμε αρκετά θέματα, τόσο σε γενικότερο πολιτικό επίπεδο, όσο και σε τοπικό επίπεδο. Νομίζω ότι οι πολίτες βγάλαν τα δικά τους συμπεράσματα και θα έχουμε τη δυνατότητα στο μέλλον να τα ξαναπούμε εδώ από τη